Γεια σας, εδώ είναι τα castings για το MasterChef. Ωραία, τέλεια, τέλεια. Εγώ είμαι η Κωνσταντίνα Δαμάκη και δεν έκανα εγώ τη δήλωση συμμετοχής, το έκαναν οι φίλοι μου για μένα, γιατί εγώ είμαι πολύ μετριόφερον. Πώς είναι η σχέση μου με το φαγητό? Εξαιρετική. Θα έλεγα ότι το χρειάζομαι καθημερινά σαν οξυγόνο ή σαν φαγητό. Αν μαγειρεύω, εννοείται, μαγειρεύω τα πάντα. Παράδειγμα, ας πούμε μακαρόνια, πένες, λιγκουίνι. Δεν είμαι καμιά χτεσινή. Το αγαπημένο μου φαγητό ποιο είναι? Το ψητό στο φούρνο. Τι εννοείται πιο ψητό? Υπάρχουν διάφορα είδη ψητού. Δώστε μου μισό λεπτάκι να σκεφτώ. Απλά θέλω να γυρίσω για να σκεφτώ. Έλα μαμά, το ψητό που μου αρέσει τι κρέας είναι? Με την γκουρμέ κουζίνα αν έχω επαφή. Λιγκουίνι, δεν σας είπα προηγουμένως. Μήπως έχει πάθει κάτι το μικρόφωνο μου και δεν ακούγομαι? Αν τολμάω περίεργους συνδυασμούς τροφίμων. Εννοείται γιαούρτι με μέλι, ας πούμε. Ξέρετε τι είχα κάνει μια φορά? Είχα μαγειρέψει μαζί στο ίδιο ταψί κοτόπουλο στήθος και κοτόπουλο μπούτι. Τότε είναι κιόλας που θεώρησα ότι είμαι τόσο γκουρμέ που αποφάσισα να δηλώσουν συμμετοχή οι φίλοι μου. Αν ξέρω ότι η ντομάτα είναι φρούτο. Ναι, οκ. Okay. Και η μπανάνα είναι μούρο. Είναι. Αν έχω περάσει από επαγγελματικές κουζίνες, ρωτάτε. Εννοείται στον κοτσόδολο και τέτοια. Αν έχω δουλέψει σε επαγγελματικές κουζίνες. Ναι. Στην αρχή ξεκίνησα από την επαγγελματική κουζίνα της Barbie. Και μετά για πολλά χρόνια δούλευα σε ένα εστιατόριο με αστέρι. Όχι, έτσι λεγόταν, εστιατόριο με αστέρι. Ήταν πάρα πολύ επιτυχημένο, αλλά έκλεισε επειδή ο ιδιοκτήτης δεν άντεχε την τόση επιτυχία. Είχε βγάλει τόσα χρήματα που δεν ήθελε άλλα. Δεν ήθελε να βγάζει τόσα λεφτά, αντικαπιταλιστής βλέπετε. Ασφαλώς και μαγειρεύω υποπίεση. Αρκεί να έχετε ένα πιεσόμετρο για να ξέρουμε. Κακό λογοπαίγνιο, μήπως εννοείται. Κακάο λογοπαίγνιο. Λοιπόν, σήμερα σας έχω ετοιμάσει τη σπεσιαλιτέ μου. Είναι μακαρόνια με έναν εικονικό κιμά. Ναι, είναι al dente, έτσι όπως τα θέλω εγώ. Όχι, όχι, δεν είναι άψητα. Έτσι τα ήθελα, ακριβώς έτσι τα ήθελα. Αυτός ήταν ο στόχος μου. Να το δοκιμάσω μπροστά σας. Δεν έχω κανένα πρόβλημα. Τέλειο. Κάτι έμεινε. Αυτό είναι από παλιά, είναι από άλλη φορά. Αυτό τι είναι? Είναι μια πληγή που έκανα, έτσι, ξέρετε, τώρα στις κουζίνες με την κεκτημένη ταχύτητα. Στο παρελθόν. Ναι, το ξέρω ότι παρελθόν είναι και πριν 5 λεπτά και πριν 5 χρόνια, αλλά προτιμώ να πριν απαντήσω για να αφήσω ένα πέπλο μυστηρίου να με καλύπτει. Καλά, όχι, προφανώς και δεν έχω λερώσει το φαγητό, δεν είμαι τρελή. Θέλετε να δοκιμάσετε? Τι είναι αυτό? Βρήκατε κόκαλο? Δεν το πιστεύω. Σας παρακαλώ, μη με κόψετε γι' αυτό. Σας παρακαλώ. Σας υπόσχομαι ότι άμα με βάλετε στο σπίτι θα τους βρίζω όλους. Τι θέλω να κερδίσω από το MasterChef? Για αρχή δεν ήρθα να κάνω φίλους. Και αν κάποιος με τον οποίο κάνω παρέα μία εβδομάδα μόνο αποχωρήσει, θα αντιδράσω ακριβώς όπως θα αντιδρούσα αν πέθαινε ο κολλητός μου φίλος. Έχω έρθει με σκοπό να φτάσω στον τελικό. Και αν όχι στον τελικό, έστω στους 500 καλύτερους μάγειρες της Ελλάδας. Είναι και αυτό για μένα μια επιτυχία. Και αν όχι στους 500 καλύτερους μάγειρες, έστω στα 11 εκατομμύρια των Ελλήνων που τρώνε. Σας παρακαλώ, είναι η τελευταία μου επιθυμία. Όχι, δεν πεθαίνω. Απλά εννοώ στην κατάταξη με τις επιθυμίες μου είναι τελευταία. Ναι, το θέλω πολύ. Τέλεια, θα με ενημερώσετε άμα προκρίνομαι. Έχετε τον αριθμό μου? Να σας τον δώσω 2 λεπτά. Είναι 13033. Πολύ σωστά. Είμαι η Επιτροπή Λοιμοξιολόγων και ήρθα εδώ για να σας συλλάβω γιατί δεν τηρείτε κανένα μέτρο. Για αρχή φάγατε το αίμα μου. Να ξεκινήσουμε από εκεί. Έλα, πάμε. Έλα, πάμε. Μην κολλησιεργούμε. Πάμε στο τμήμα. Και θα τα πείτε εκεί. Πάμε. Κατευθείαν στη φυλακή.